Τελευταία στην πασαρέλα για το σημερινό γκαλά Vanguard είναι το κορίτσι που έχασε την πρώτη θέση για 0,1 στο προηγούμενο επεισόδιο. Είναι η Καζαμπλάνκα. Εξήγησέ μου, αγαπημένη μου, τι ήταν αυτά που έκανες, πώς ζάροντες, έχουν να κάνουν με τη δώσω και τους όγκους. Μάλιστα. Τους δείξω, ναι. Πολύ ωραία. Τι είναι αυτό που φοράς, που πηγαίνεις, τι έχεις σκεφτεί, πες μας. Λοιπόν, πηγαίνω στα Βρετανικά Βραβεία Μόδας και είμαι καλεσμένη και φοράω τη δημιουργία μια σχεδιάστριας. Mm. Αυτό. Για να δούμε λοιπόν πώς θα περάσεις και με τη βαθμολογία, όχι μόνο στα βραβεία. Παρακαλώ. Σιμών. Μου αρέσει πάρα πολύ. Νομίζω ότι αν έβαζα παραπάνω θα δικούσα και τη Δήμητρα, ίσως. Τη Δήμητρα την... Ζαφυρακοπούλου. Την Μπεσίρη. Τη Ζαφυρακοπούλου, συγγνώμη. Αυτό με την Μπεσίρη και τη Ζαφυρακοπούλου το δούμε γιατί. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Είναι πάρα πολύ ωραίο look. Είναι, εγώ προσωπικά που γενικά δεν είμαι άνθρωπος αυτής της εικόνας, νομίζω ότι το έχω ξαναδεί. Δεν είναι κάτι το οποίο βλέπω για πρώτη φορά, έτσι ώστε να εντυπωσιαστώ, που λέμε το βράδυ ότι είναι κάτι που βλέπεις για πρώτη φορά. Θα δικούσα δηλαδή και τη Δήμητρα. Άρα ότι και επίσης είναι... και την B, αν έβαζα παραπάνω. Άρα δεν είναι avant-garde, ας πούμε. Στα δικά μου τα μάτια είναι κάτι το οποίο είναι πανέμορφο, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Εγώ σε ρωτώ. Θεωρείς ότι είναι εκτός θέματος? Καθόλου, δεν είπα αυτό. Όχι, δεν είπα αυτό. Υπό ότι είναι πολύ ωραίο. Λίγο προβλέψιμο. Απλά είναι κάτι το οποίο το έχω ξαναδεί. Αυτό. Μα άμα λες για το avant-garde το έχεις ξαναδεί, είναι εκτός θέματος. Αυτό δεν λέμε τόση ώρα. Δεν έχετε βάλει άσους αυτούς που λέγατε ότι. Είναι... Εγώ άσο δεν. Λέω γενικά εδώ σήμερα, ναι. Δεν ακούστηκαν αυτά. Ας είναι, ωραία. Εγώ βαθμολογώ το φόρεμα. Αν είναι εκτός θέματος, επειδή το έχω ξαναδεί και είναι αυτός ο λόγος, okay, τότε σύμφωνα με τα λεγόμενά μου είναι εκτός θέματος, ναι. Okay. Εκτός θέματος με 3 είναι σημαντική βαθμολογία. Για να δούμε τι θα πούνε οι κριτές. Καλή επιτυχία, Καζαμπλάνκα μου. Ευχαριστώ πολύ. Voilà.